κινήματος νομίμων συνακροάσεων και τον τρόπο με τον οποίο παρακάμφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες ο Αλέκος Μάρκελος. Αλέκο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Αυτό που καταγράφεται από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των δύο εταιριών παρουσία του κλιμακίου της Αρχής Προστασίας Απορρίτου είναι ότι υπήρξε διαφωνία σε σχέση με το ποιος φέρει την ευθύνη για την παραβίαση που έγινε στο λογισμικό. Αυτό το λογισμικό που βλέπουμε στο οθόνες μας τώρα αποτελεί λογισμικό νόμων συνακρεώσεων της εταιρείας Ericsson. Το αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή και σήμερα, όπως ήδη είπαμε, η Ericsson απάντησε εφόλης της ύλης με αφορμή αυτή την αποκάλυψη της NET. Όπως επισημαίνεται λοιπόν στην ανακοίνωση της. Αυτά τα ουσιαστικά σημεία της απάντησης. Ακριβώς. Μπορούμε να δούμε νομίζω και την σχετική ανακοίνωση της Ericsson. Αυτό που τονίζει επιβεβαιώνει καταρχήν την αυθεντικότητα της συγκεκριμένης αποκάλυψης της NET για το λογισμικό νόμο συνακροάσεων. Και η ανακοίνωση εταιρείας τονίζει ότι ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η ανίχνευση των παράνομων συνακροάσεων στους καθιερωμένους ελέγχους ρουτίνας του συστήματος αφορά στην ύπαρξη δύο λογισμικών. Και τονίζει χαρακτηριστικά ότι είχε τοποθετηθεί ένα άλλο λογισμικό πάνω στο λογισμικό που αποκαλύψαμε εμείς, το νομίμων συνακροάσεων, το οποίο δεν ήταν κατασκευή Ericsson, όπως λέει, non-Ericsson piece of software, και προσθέθηκε εκ των υστέρων παράνομα υπό διευκρίνησες συνθήκες. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε στην ανακοίνωσή της είναι ότι, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, το λογισμικό είχε πρώτα εγκατασταθεί στην Ericsson, ήταν ανενεργό γιατί δεν είχε πληρωθεί, ήταν φήμες που είχαμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Τα επιβεβαιώνει αυτά η Ericsson με την απάντησή της στην NET και τονίζει ότι ενεργοποιήθηκε εκ των εσωτερικά στην Vodafone με παράνομο λογισμικό, το οποίο και εμφάνιζε ανενεργό το συγκεκριμένο σύστημα. Όταν λέμε το εμφάνιζε ανενεργό, με αυτόν τον τρόπο η Ericsson απαντάει και στο εάν είχε σε real time, όπως λέμε, σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση του συστήματος στις δικές της εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέκο Μάρκελο για την ενημέρωση. Τώρα να σας πούμε ότι στο διαμέρισμα του Κώστα Τσαλικίδη